Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Η σημερινή μας εκπομπή αφορά τις γυναικείες θεότητες που προστατεύουν τα νερά. Τα γλυκά νερά, τα αλμυρά νερά. Οι πιο γνωστές σε μας είναι οι Σιρήνες και οι Γοργόνες που ζουν στα αλμυρά νερά και οι Ναϊάδες οι οποίες ζουν στα γλυκά νερά των ποταμών και των λιμνών. Ας αρχίσουμε από τις κοντινές μας, αυτές που ζουν στις λίμνες, στα ριάκια και στα ποτάμια. Κοντά στις πόλεις, κοντά στα χωράφια, κοντά στους γεωργούς και κοντά στους κυνηγούς. Οι Ναϊάδες είναι θνητές θηλυκές υπάρξεις του υγρού στοιχείου με μεγάλη μακροβιότητα. Ενσαρκώνουν τη θεότητα της πηγής ή του ριακιού όπου και κατοικούν. Κάποιες φορές μια Ναϊάδα προστατεύει μια πηγή, ενώ άλλοτε την ίδια πηγή την προστατεύουν πολλές Ναϊάδες αδελφές, οι οποίες είναι ίσες μεταξύ τους. Ο Όμηρος ονομάζει τις Ναϊάδες κόρες του Διός, ενώ άλλοι μυθογράφοι συνδέουν τις Ναϊάδες με το γένος του ωκεανού. Και άλλοτε είναι οι κόρες του ποταμού Θεού όπου και κατοικούν. Όλες οι γνωστές πηγές έχουν τις Ναϊάδες τους. Η κάθε μία έχει το δικό της όνομα και το δικό της ξεχωριστό μύθο. Η πιο γνωστή μας Ναϊάδα είναι η Αρέθουσα. Καταγόταν από την Αχαΐα και ήταν ακόλουθος της Άρτεμις. Περιφρονούσε τον έρωτα. Μια μέρα με μεγάλη ζέστη επιθύμησε να λουστεί στον ποταμό Αλφιό. Ο θεός του ποταμού την επιθύμησε ερωτικά και η Αρέθουσα το έβαλε στα πόδια. Ο Αλφιός την κυνήγησε και εκείνη ζήτησε τη βοήθεια της Άρτεμις. Η θεά την μεταμόρφωσε σε πηγή. Αυτή διέσχισε υπόγειους δρόμους και έφτασε στις Σιρακούσες της Ιταλίας και ανέβλησε στο νησί των Ορτικιών. Το νησί των κυνηγών της θεάς Άρτεμις, την Ορτυγία ή στην πηγή Αρέθουσα. Ο δικός μας βορειοελλαδίτικος μύθος λέει ότι η Αρέθουσα ανέβλησε στην Μακεδονία. Κοντά στην λίμνη Βόλβη ή Απολωνία και εκεί το μέρος ονομάστηκε και ονομάζεται μέχρι σήμερα Αρέθουσα. Τους πρόποδες του Χολομόντα και των Κερδιλίων. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως οι Ναϊάδες ήταν θεραπεύτριες και πως οι άρρωστοι που έπιναν το νερό των πηγών τους ή λούζονταν μέσα στις πηγές τους, θεραπεύονταν. Αλλού όμως πίστευαν πως ήταν ιεροσιλία να λουστεί κάποιος σε αυτές τις πηγές. Διακινδύνευε να προκαλέσει την οργή και την εκδίκηση των θεών που εκδηλωνόταν με κάποια μυστηριώδη ασθένεια. Ο Νέρονας στη Ρώμη λούστηκε στην πηγή Μαρία, η οποία ήταν ένα από τα πιο σημαντικά υδραγωγεία της πόλεως. Τότε καταλήφθηκε από ένα είδος παραλυσίας και από έναν πυρετό που κράτησαν για αρκετές μέρες. Αυτό που έπαθε ο Νέρονας το απέδωσαν στη δυσαρέσκεια των Ναϊάδων οι οποίες προστάτευαν την ιερή πηγή. Όποιος δυσαρεστούσε τις Ναϊάδες, αυτές κυριαρχούσαν επάνω του και του έπαιρναν τα λογικά του και τον τρέλαιναν. Οι Ναϊάδες ήταν ιδιαίτερα πολυάριθμες στις πελοποννησιακές παραδόσεις και στις αποικίες των Πελοποννησίων στην Ιταλία. Εκεί ονομάστηκαν λύμφε. Οι λύμφες έπαιρναν τα μυαλά των ανθρώπων που τις έβλεπαν. Έτσι δημιουργήθηκε η λατινική λέξη λυμφάτους ή λυμφάτικους που σημαίνει φρενοβλαβής. Κάποια νύχτα οι γυναίκες της λίμνης βγήκαν και ήρθαν γύρω από το στρατόπεδο του Αλεξάνδρου ώστε να μπορούν όλοι να τις βλέπουν και να τις ακούουν και τραγουδούσαν μια ωραιότατη μελωδία. Και ύστερα πάλι εξαφανίστηκαν. Άλλες
θεότητες του νερού είναι οι νηριείδες. Και αυτές προστατεύουν πηγές γλυκού νερού, την ξηρά. Ποτάμια, ριάκια και λίμνες προστατεύονται και μαγεύονται από τις νηριείδες. Οι νηριείδες ήταν οι κόρες του Νηρέα και της Δωρίδας και εγγονές του ωκεανού. Ενώ άλλοτε θεωρούνται θεότητες των γλυκών νερών, άλλοτε είναι η προσωποποίηση των κυμάτων της θάλασσας. Οι νηριείδες ήταν κάποτε 50 και άλλοτε 77 και έφταναν τις 100 στον αριθμό. Στα Αγγεία υπάρχουν ονόματα νηριείδων όπως η Ναό, η Ποντομέδα, η Καλύπη, η Χορό, η Ηρυσία, η Κυματοθόη και η Ευδία. Η πιο γνωστή νηριείδα είναι η Θέτιδα, η μητέρα του Αχιλλέα. Ο Πηλέας δυσκολεύτηκε να κάνει δική του την Θέτιδα, γιατί αυτή μεταμορφωνόταν σε ζώα, σε ψάρια και πτηνά. Αλλά τελικά την έπιασε όταν μεταμορφώθηκε σε σουπιά. Αυτό έγινε στην Σιπία Άκρα, την άκρη του Παγασιτικού κόλπου, όπου Σιπία είναι η σουπιά. Άλλη νηριείδα ήταν η Αμφιτρίτη, η γυναίκα του Ποσειδώνα, η Γαλάτια, η οποία έγινε σύζυγος του Κύκλοπα, ο οποίος βρήκε μία γυναίκα που να του θύμιζε πάρα πολύ τα πρόβατα που έβοσκε. Τυρός και γάλατος λευκοτέρα ήταν η Γαλάτια. Άλλη νηριείδα ήταν η Ορίθια, η κόρη του βασιλιά της Αθήνας Ερεχθέα, την οποία έκλεψε ο Βορέας, ο Βόρειος Άνεμος. Οι νηριείδες ζούσαν στο βυθό της θάλασσας, το παλάτι του πατέρα τους του Νηρέα. Εκεί κάθονταν πάνω σε χρυσούς θρόνους. Ήταν πολύ όμορφες. Έκλωθαν, ύφαιναν και τραγουδούσαν. Οι ποιητές φαντάζονταν ότι οι νηριείδες έπλεαν στην επιφάνεια της θάλασσας και κολυμπούσαν μαζί με τους τρίτονες και τα δελφίνια. Τις νηριείδες τις συναντάμε να κλαίνε με την αδελφή τους τη Θέτιδα για τον θάνατο του Πατρόκλου και του Αχιλλέα. Η Ιδωθώη πάλι βοήθησε τον Μενέλαο να συλλάβει τον Πρωτέα. Οι νηριείδες δείχνουν στον Ηρακλή πώς θα πάρει από τον Ηρέα τις απαραίτητες πληροφορίες για τον δρόμο προς τη χώρα των Εσπερίδων. Οι νηριείδες εκδικήθηκαν την Κασιόπια, τη μητέρα της Ανδρομέδας, που τόλμησε να παραβγεί μαζί τους στην ομορφιά. Παρευρίσκονται τέλος και στην απελευθέρωση της Ανδρομέδας από τον Περσέα. Ο Ποσειδώνας έστειλε ένα θαλάσσιο τέρας που ρήμαξε τη χώρα της Κασιόπιας και ζήτησε επίσης να εκτεθεί ως εξυλαστήριο θύμα στο τέρας και η κόρη της Κασιόπιας, η Ανδρομέδα. Οι Γοργόνες ήταν θαλάσσια τέρατα και ήταν τρεις αδελφές οι οποίες προστάτευαν τα λιμάνια. Στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης υπήρχαν τέτοιες Γοργόνες. Προστάτευαν αυτό το λιμάνι, το δεύτερο στον κόσμο μετά το λιμάνι της Τρίας, ανάμεσα σε δύο μεγάλες θάλασσες, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Οι Γοργόνες ήταν τρεις, η Σθενό, η Ευριάλη και η Μέδουσα, κόρες των θαλασσινών θεοτήτων, του Φόρκη και της Κητός. Η Σθενό και η Ευριάλη ήταν αθάνατα, ενώ η Μέδουσα ήταν θνητή. Η Μέδουσα την ονόμαζαν και Γοργόνα. Τρία τέρατα κατοικούσαν στις εσχατιές της Δύσης, κοντά στο βασίλειο των νεκρών, κοντά στο βασίλειο του Γυριώνη και τη χώρα των Εσπερίδων. Το κεφάλι τους οι Γοργόνες δεν είχαν μαλλιά, αλλά φίδια. Τα δόντια τους ήταν χοντροί χαυλιόδοντες, όπως τον Αγριογούρνο. Τα χέρια τους ήταν χάλκινα και είχαν χρυσά φτερά με τα οποία μπορούσαν να πετούν. Τα μάτια τους ήταν σπινθυροβόλα και το βλέμμα τους ήταν τόσο διαπεραστικό
Όποιος το έβλεπε μεταμορφωνόταν σε πέτρα. Οι γοργόνες προκαλούσαν τρόμο και φρίκη, όχι μόνο σε όλους τους θνητούς, αλλά και στους αθανάτους. Μόνο ο Ποσειδώνας δεν φοβήθηκε να ενωθεί με τη Μέδουσα, από τον κομμένο λαιμό της οποίας βγήκαν ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο και ο Χρυσάωρος, τον με το χρυσό άωρ, παθί, το οποίο κρατούσε στο χέρι του κατά τη γέννησή του. Ο Χρυσάωρας ήταν ο πατέρας του τρισώματου γίγαντα του Γυριώνη. Ο Περσέας, ο γιος του Διός και της Δανάης, ανέλαβε να σκοτώσει την Μέδουσα για να σώσει τη μητέρα του από τον τύρανο της Σερίφου Πολυδέκτη. Ο Περσέας όταν βρήκε την κρυψώνα της Μέδουσας, υψώθηκε πάνω στον αέρα χάρη στα φτερωτά σανδάλια που του έδωσε ο Ερμής και κατάφερε να κόψει το κεφάλι της Μέδουσας. Ο Περσέας κοίταξε το τρομερό και φοβερό βλέμμα του θηρίου μέσα από την γυαλισμένη σαν καθρέφτη ασπίδα του. Η Αθηνά χρησιμοποίησε το κεφάλι της Μέδουσας, το Γοργόνιο. Το έβαλε πάνω στο κέντρο της ασπίδας της. Οι εχθροί της πέτρωναν και μόνον που αντίκριζαν το Γοργόνιο. Ο Περσέας μάζεψε το αίμα που έτρεξε από την πληγή της Μέδουσας, το οποίο είχε μαγικές ιδιότητες. Εκείνο που είχε τρέξει από την αριστερή φλέβα ήταν θανατηφόρο δηλητήριο, ενώ εκείνο που είχε τρέξει από τη δεξιά φλέβα ήταν ένα φάρμακο ικανό να αναστήσει και τους νεκρούς. Ακόμα μόνο και στη θέα και μιας μόνο τούφας από τα μαλλιά της Μέδουσας, ένας στρατός πολιορκητών τρεπόταν σε φυγή. Αρχικά η Γοργόνα ήταν τέρας, μια από τις πρωταρχικές θεότητες που ανήκε στους προ-Ολύμπιους θεούς. Αργότερα θεώρησαν τη Γοργόνα θύμα μεταμόρφωσης. Η Γοργόνα ήταν μια όμορφη νέα κοπέλα που τόλμησε να παραβγεί στην ομορφιά με τη θεά Αθηνά. Η Γοργόνα κυρίως υπερηφανευόταν για τα μαλλιά της. Η Αθηνά τότε μεταμόρφωσε τα μαλλιά της Γοργόνας σε φίδια. Την απεικόνηση της Γοργόνας η κλασική εικονογραφία έχει σταθεί περισσότερο στο σύμπλεγμα των φιδιών. Χαρακτηριστική η Μέδουσα του Λεωνάρδου Νταβίντσι. Μερικές φορές τους τρομερούς κοινόδοντές της. Η απεικόνηση της Μέδουσας δεν ασχολήθηκε σχεδόν ποτέ με τα μεταλλικά χέρια ή με τα χρυσά φτερά της Γοργόνας. Η Γοργόνα στον κρατήρα του Βίξ έχει απλά μαλλιά γυναίκα, αλλά ως αντιστάθμισμα βγάζει έξω τη γλώσσα της σε μια αποτροπιαστική κίνηση. Η Μέδουσα με τρία πόδια, η Τρινακρία, εμφανίζεται στην Εραλδική στα εικόσιμα του βασιλείου της Σικελίας από το 1848. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης μας διέδωσε μια ευημεριστική ερμηνεία του μύθου των Γοργόνων. Οι Γοργόνες αποτελούσαν ένα πολεμικό λαό, όπως και οι Αμαζόνες. Κατοικούσαν σε μια χώρα που βρισκόταν στα σύνορα της χώρας των Ατλάντων, την Ατλαντίδα. Αυτοί που είχαν υποταχθεί στις Αμαζόνες, προέτρεψαν τη βασίλισσά τους, τη Μύρινα, να κηρύξει τον πόλεμο στις Γοργόνες, που ήταν κακοί γείτονες. Τον πόλεμο μεταξύ Αμαζόνων και Γοργόνων νίκησαν οι Αμαζόνες, αλλά οι Γοργόνες συνήλθαν γρήγορα από τις ήττες τους. Αργότερα τους επιτέθηκε ο Περσέας και τελειωτικά τις κατέστρεψε ο Ηρακλής. Η Αμαζόνα Μύρινα απέδωσε μεγάλες τιμές στις υπηκόους της που είχαν σκοτωθεί σε αυτήν τη μάχη εναντίον των Γοργόνων. Για να τις τιμήσει, ύψωσε τάφο ο οποίος αποτελούνταν από τρία ισοϊψή αναχώματα, τα οποία ήταν γνωστά ακόμη και στην ιστορική εποχή με το όνομα «Η Τάφη των Αμαζόνων». Στους μύθους του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναφέρονται δύο γοργόνες. Οι αδελφοί του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ρωτά τους ταξιδιώτες αν ζει, όποιος τις πει ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει, γλιτώνει τη ζωή του
Όποιος πει ότι ο Αλέξανδρος πέθανε, τότε του βουλιάζει το καράβι και τον πνίγει. Μια άλλη όμως, ο Γοργόνα, είναι η κόρη του μεγάλου Αλεξάνδρου, η Καλή. Ο Αλέξανδρος εισήλθε στον Ζωφώδη τόπο, τον τόπο του Σκότους. Τον Αλέξανδρο τον ακολουθούσαν 360 στρατιώτες. Και αφού κάλυψαν μέσα στο σκοτάδι μια απόσταση 15 μετρικών σκηνιών, είδαν έναν τόπο όπου υπήρχε μια διαυγέστατη πηγή, το νερό της οποίας έλαμπε σαν αστραπή. Ο αέρας εκεί ήταν ευωδιαστός και γλυκύτατος. Ο Αλέξανδρος τότε πείνασε και θέλησε να φάει κάτι. Κάλεσε λοιπόν τον μάγειρά του, ο οποίος ονομαζόταν Ανδρέας, και του είπε να του ετοιμάσει φαγητό. Αυτός πήρε ένα καπνιστό ψάρι και πήγε να το πλύνει στο διάφανο νερό της λίμνης. Μόλις όμως το έπλυνε, το ψάρι ζωντάνεψε και ξέφυγε από τα χέρια του μάγειρα. Αυτός όχι μόνο δεν ανέφερε το περιστατικό σε κανέναν, αλλά πήρε και νερό από εκεί και το φύλαξε μέσα σε ένα ασημένιο δοχείο. Ο τόπος σε εκείνο το μέρος είχε πολλά νερά από τα οποία ήπιαν όλοι και χόρτασαν. Αφού έφαγε, ο Αλέξανδρος προχώρησε ακόμα άλλους 30 μετρικούς σχοινούς και αντίκρισε αυγή χωρίς ήλιο, χωρίς σελήνη, χωρίς άστρα. Και είδε να πετάνε 3 πουλιά που είχαν ανθρώπινη όψη και του φώναξαν από ψηλά ελληνική δε διαλέκτο, την ελληνική γλώσσα. «Η χώρα είναι πατής Αλέξανδρε, του Θεού μόνον εστίν. Η χώρα στην οποία πατάς Αλέξανδρε, του Θεού μόνον εστίν. Ανάστρεψον ουν άνθρωπε, γύρισε πίσω άνθρωπε και την δεδομένην σύ γη πάτη και να πατάς τη γη που έχει δοθεί σε σένα. Και μη κόπους πάρεχε σε αυτό και μη βάζεις τον εαυτό σου σε κόπους». Ένδρομος ο Αλέξανδρος έσπευσε να υπακούσει αμέσως τα λόγια που του είπαν τα πουλιά. Ο Αλέξανδρος, ακολουθώντας τους οδηγούς, έβαλε μπροστά τους όνους, προχώρησε με οδηγό την Μεγάλη Άρκτο και ύστερα από λίγες μέρες βγήκε από τον κατασκότεινο εκείνο τόπο. Όταν ο μάγειρας του είπε ότι είχε ζωντανέψει το ψάρι, ο Αλέξανδρος διέταξε να τον μαστιγώσουν ανελαίητα. Αλλά ο μάγειρας του είπε: «Ποιο το όφελος, Αλέξανδρε, αν μετανιώσω για κάτι που έγινε στο παρελθόν?» Δεν του είπε όμως ότι ήπιε νερό ή ότι και το φύλαξε. Το απέκρυψε και του είπε μόνον για το ψάρι που ζωντάνεψε. Ο πονηρός λοιπόν αυτός μάγειρας πήγε στην Καλή, την χώρη του Αλεξάνδρου, που είχε γεννηθεί από την Ούνη, την παλακίδα του, και την αποπλάνησε αφού της υποσχέθηκε ότι θα της δώσει να πιει νερό από την αθάνατη πηγή. Και αυτό το έκανε. Μόλις το έμαθε ο Αλέξανδρος, φθόνησε την Αθανασία τους και κάλεσε την κόρη του και της είπε: «Πάρε τον νηματισμό σου και φύγε από εδώ. Λαβούσα τον νηματισμό σου, έξελθε απεντεύθεν. Έγινες πια θεότητα, αφού είσαι αθάνατη. Θα ονομάζεσαι Νηρίδα, αφού ήπιες από το αθάνατο νερό, και εκεί στο αθάνατο νερό να κατοικήσεις». Αυτή με κλάματα και οδυρμούς έφυγε από μπροστά του και πήγε στους έρημους τόπους μαζί με τις άλλες θεότητες. Όσο για τον μάγειρα, πρόσταξε να του δέσουν μια πέτρα στο λαιμό και να τον ρίξουν στη θάλασσα. Μόλις τον πέταξαν στη θάλασσα, εκείνος έγινε θαλάσσια θεότητα και κατοίκησε πλέον σε αυτό το σημείο, το οποίο πήρε το όνομά του και ονομάστηκε Ανδρεατικός. Άλλες θαλάσσιες θεότητες ήταν οι γραίες. Αυτές είχαν γεννηθεί γριές από τη γέννησή τους. Αυτές είχαν ένα μόνο μάτι και για τις τρεις τους και το φορούσαν εναλλάξ για να βλέπουν, και ένα δόντι
για να τρώνε όταν ήθελαν να φάνε. Οι γονείς τους ήταν ο Φόρκης και η Κητώ. Οι γραίες από τον πατέρα τους τον Φόρκη ονομάζονταν και Φορκίδες. Ανήκαν στη γενιά των προ-Ολυμπίων θεών, όπως και οι αδελφές τους οι τρεις γοργόνες. Τα ονόματα τους ήταν Ενιό, Πενφριδό και Δεινό και οι τρεις μαζί είχαν ένα μόνο μάτι και ένα μόνο δόντι, το οποίο δανείζονταν μία-μία με τη σειρά τους. Οι γραίες ζούσαν στις εσχατιές της Δύσης, την χώρα της νύχτας, όπου ο ήλιος δεν λάμπει ποτέ. Οι γραίες εμφανίζονται μόνο στο μύθο του Περσέα. Ήταν φύλακες στο δρόμο που οδηγούσε στις Γοργόνες. Ο Περσέας συνάντησε τις γραίες όταν πήγαινε να σκοτώσει την Μέδουσα. Αυτές, καθώς είχαν ένα μάτι, φύλαγαν με τη σειρά εκείνη που είχε το μάτι. Οι άλλες δύο τότε κοιμόταν και περίμεναν. Ο Περσέας κατάφερε να τους πάρει το ένα και μοναδικό τους μάτι. Τότε, χωρίς αυτό, και οι τρεις αδελφές βυθίστηκαν στον ύπνο και ο Περσέας μπόρεσε να περάσει χωρίς εμπόδια για να επιτύχει τον άθλητο. Το μάτι των αδελφών το έριξε στη λίμνη Τριτονίδα και τύφλωσε τις γραίες, βυθίζοντάς τες σε αιώνιο σκοτάδι. Άλλη παραλλαγή του μύθου λέει πως οι γραίες είχαν ένα μανδύο. Γνώριζαν τις προϋποθέσεις για να σκοτώσει κάποιος τη Μέδουσα. Έπρεπε να πάρει από κάποιες νύμφες φτερωτά σανδάλια, ένα είδος σάκου που ονομαζόταν Κύβησης και την περικεφαλαία του Άδη που θα τον έκανε αόρατο. Ο Περσέας έκλεψε το μοναδικό τους μάτι και το μοναδικό τους δόντι και με το σπαθί του ανάγκασε τις γραίες να του αποκαλύψουν το μυστικό. Οι γραίες είπαν πού βρίσκονταν οι νύμφες. Εκείνες δεν πρόβαλαν καμία αντίσταση και του έδωσαν τα μαγικά αντικείμενα τα οποία ζητούσε. Και τελειώνουμε με τις τελευταίες γνωστές μας θαλάσσιες θεότητες, τις Σιρήνες. Αυτές ήταν μισές γυναίκες από τη μέση και πάνω και μισές ψάρια, με μία ουρά ή με σχιστή διπλή ουρά. Η Σιρήνα παίζει το φλάουτο των δύο οπών. Η μελωδία της είναι τόσο ευχάριστη. Δεν υπάρχει περίπτωση να την ακούσει κάποιος δίχως να μαγευτεί. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται κοντά της, αποκοιμιέται. Και όταν εκείνη τον βρει κοιμισμένο, τον σκοτώνει. Όλοι οι συγγραφείς του Μεσαίωνα μιλούσαν για τις Σιρήνες ως όντα που το κορμί τους κατέληγε σε μια ουρά ψαριού καλυμμένη με λέπια. Κάποιοι από αυτούς τις θεωρούσαν ζώα συμβολικά. Οι περισσότεροι όμως πίστευαν στην ύπαρξή τους ως όντα αισθητά, τα οποία επίσης μπορούσαν να τα σχεδιάσουν. Πολλοί ναυτικοί έχουν καταγράψει περιγραφές συναντήσεών τους που μοιάζουν παραμυθένες, αλλά είναι πολύ αληθινές. Ο Θεόδωρος της Γάζας, ο οποίος ίδρυσε τον 15ο αιώνα την Ακαδημία της Φεράρα, είδε στην Πελοπόννησο πολλές σιρήνες που είχαν σταθεί στην αμμουδιά. Κοινώς έριξε μια σιρήνα στη θάλασσα και εκείνη ξεγλίστρησε αμέσως και έφυγε. Τον 15ο αιώνα επίσης, ο Γεώργιος της Τραπεζούντας, που έζησε την ίδια εποχή, είδε μέσα στη Φουρτούνα μια γυναίκα που έβγαινε από το νερό της θάλασσας μέχρι τη μέση και πότε-πότε ξαναβυθιζόταν για να εξαφανιστεί αμέσως μετά. Ακόμα και ο Χριστόφορος Κολόμβου είδε τρεις σιρήνες κοντά στον Άγιο Δομήνικο. Αυτές χόρευαν μέσα στα κύματα της θάλασσας. Αλλά ήταν άλαλες και πολύ άσχημες και του θύμισαν τα θαλάσσια τέρατα της ελληνικής μυθολογίας. Και έτσι και στην πραγματικότητα η μυθική σιρήνα εγκατέλειψε τον τόπο των μύθων, όπου ήταν ένα γοητευτικό θηλυκό αρπακτικό πλάσμα και ενώθηκε με τις ορδές των θαλάσσιων τεράτων. Οι σιρήνες είχαν πάψει να είναι όμορφες πολύ πριν από την εποχή του Χριστόφορου Κολόμβου. Το 1215
ένα Ιρλανδικό χρονικό κάποιου ναυτικού, ο οποίος ονομαζόταν Στορλαφόρμους, περιγράφει ένα υδρόβιο όν, το επωνομαζόμενο Μας Γκουγκούερ, με τον ακόλουθο τρόπο. Μέχρι τη μέση έμοιαζε με γυναίκα. Είχε μεγάλα στήθη, αραιά μαλλιά και στις άκρες των μπράτσων της, που έμοιαζαν με χονδρούς κορμούς, είχε μεγάλα χέρια με μακριά δάχτυλα, ενωμένα σαν τα πόδια της πάπιας. Όταν εμφανίστηκε κρατούσε στα χέρια της ψάρια και τα έτρωγε. Αυτό ήταν ένα συνηθισμένο όραμα το οποίο εμφανιζόταν στην Ιρλανδία πάντα πριν από την καταιγίδα. Αν το τέρας αυτό βυθιζόταν στα κύματα με το πρόσωπο στραμμένο προς τους ναυτικούς, αυτό ήταν σημάδι πως δεν θα ναυαγούσαν. Αν τους γύριζε την πλάτη, τότε οι ναυτικοί ήταν χαμένοι. Αναφέρουν πως πολλοί ναυτικοί που τους δημιουργήθηκε η διάθεση να βουτήξουν στη θάλασσα όταν συνάντησαν αυτό το θηλυκό πλάσμα με τη μαγική γοητεία, που έμοιαζε με γυναίκα και ψάρι, μια αγριογυναίκα της Υπαίθρου, παρά με κάποια δελεαστική σιρήνα. Μια από τις ερωτικές ιστορίες είχε πρωταγωνιστές έναν άνθρωπο και μια γοργόνα το 1614, δηλαδή τον 17ο αιώνα. Ο καπετάνιος Τζον Σμιθ διέσχιζε τον Ατλαντικό ωκεανό και είχε φτάσει σχεδόν στην Αμερικανική ακτή όταν είδε στη θάλασσα μια γυναίκα με όμορφα μεγάλα μάτια που ήταν λίγο στρογγυλά, αλλά πολύ εκφραστικά, με καλοσχηματισμένη μύτη και αυτιά και πράσινα μακριά μαλλιά να κολυμπάει με χάρη κοντά στο καράβι του. Ο καπετάνιος είχε αρχίσει να την ερωτεύεται, όταν η ωραία αυτή γυναίκα έκανε μια εντυπωσιακή βουτιά, η οποία αποκάλυψε στο θαυμαστή της την διπλή ουρά ενός ψαριού. Κινέζοι και οι Ιάπωνες έμποροι και απατεώνες που πουλούσαν στους πάγκους τους σιρήνες, τις οποίες κατασκεύαζαν με τα ρηχευμένο σώμα μαϊμούς και ουρά μεγάλου ψαριού, ίσως τόνου, ξεγελούσαν τους ναυτικούς. Αυτές οι σιρήνες μαϊμού τράβηξαν τα βλέμματα συλλεκτών. Ήταν άσχημες και ζαρωμένες γριές μάγισσες ή στρίγλες. Οι διαστάσεις τους ήταν μικρότερες από εκείνες του ανθρωπίνου σώματος. Η τελευταία ταρχευμένη σιρήνα βρισκόταν ανάμεσα στα εκθέματα του περίφημου τσίρκου Μπάρνουμ στη Στοά των Φαινομένων. Σήμερα γνωρίζουμε δύο τουλάχιστον από τα αυθεντικά θαλάσσια ζώα που έδωσαν τροφή στο μύθο των σιρήνων. Πρόκειται για τα σιρήνια που μοιάζουν με τα κυτοειδή, κύρια γέννη των οποίων είναι η Αλικόρη και ο Μανάτος. Ο Μανάτος Λαμαντίν είναι ένα θαλάσσιο θηλαστικό το οποίο ζει στις εκβολές των μεγάλων ποταμών της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής. Τα πτερίγια του αποτελούνται από 5 δάχτυλα καλοσχηματισμένα και ευδιάκριτα, αν εξαιρέσουμε τη μεμβράνη που τα ενώνει. Αλλά πιο σημαντικό απ' όλα, το θηλυκό έχει ευδιάκριτα στήθη και λέγεται πως κρατάει τα μικρά της στην αγκαλιά της για να τα θυλάσει. Τα όντα αυτά ζουν στη θάλασσα, αλλά τους αρέσει να βγαίνουν και στη στεριά. Όταν κολυμπούν, το στήθος τους ξεπροβάλλει έξω από το νερό. Το δεύτερο γένος των σιρήνιων, τον Ντουνγκόγκ ή Αλικόρη, ζει στον Ινδικό ωκεανό και είναι χορτοφάγων. Ο στήθος του θηλυκού προβάλλει στρογγυλεμένο και είναι άτριχο. Γενικά τα σιρήνια όταν θυλάζουν το μικρό τους, ακουμπούν στην ουρά τους και στρίβουν το σώμα τους. Παρουσιάζουν εικόνα γυναίκας ψαριού. Οι ναυτικοί που έπιασαν κάποιες σιρήνες είχαν την ευκαιρία να τις παρατηρήσουν από κοντά και είπαν ότι έμοιαζαν πολύ με πραγματικές γυναίκες. Πουθενά όμως δεν αναφέρεται αν κάποιος ναυτικός, σπρωγμένος από την περιέργεια, να ζευγάρωσε με κάποια άλλη κόρη. Παραδόσεις πάντως είναι γεμάτες από τέτοιες εκπληκτικές σχέσεις. Πρώτη από όλες
είναι η αγάπη του ναυτικού και της ειρήνας που τελώνει πάντα άσχημα. Ο πνιγμός του ναυτικού είναι βέβαιος, γιατί ο άνδρας μεταφέρεται στα υποθαλάσσια παλάτια της ειρήνας, όπου και τον κρατάει δέσμιο για πάντα. Η Γερμανία, τα Νίξεν, είναι σατανικές ειρήνες, οι οποίες πρόχνουν τον ναυτικό στην αυτοκτονία. Στις κάτω χώρες, οι μερμήνες παίζουν ένα ρόλο λιγότερο μακάβριο. Υπηρετούν εκείνους που τους προσφέρουν τροφή και τις σέβονται. Οι κάτοικοι των βορείων ακτών της Ολλανδίας πιστεύουν πως συνολικά οι μερμήνες είναι 7 και πως όταν ένας ναυτικός εμπιστευθεί μία από αυτές, δεν μπορεί πια να αφήσει τη θάλασσα, ούτε και να πάρει για γυναίκα του κάποια από τη στεριά. Και αν δεν κρατήσει το λόγο του, την πρώτη κιόλας νύχτα του γάμου του, μια ακατανίκητη επιθυμία θα τον σπρώξει στην ακροθαλασσιά, όπου θα πέσει στο νερό για να πνίγει. Στις ευρωπαϊκές παραδόσεις, το κύριο καθήκον της ειρήνας είναι αυτό της προφήτης. Οι ειρήνες προλέγουν τις καταιγίδες, τους υποθαλάσσιους σεισμούς, τις θαλάσσιες καταστροφές. Οι ειρήνες της Βρετάνης και ειδικότερα εκείνες του νησιού Σέιν μπορούν να παρομοιαστούν με δρύδες ενός άλλου γένους, σαν να έκαναν νυχτερινό λαθρέο εμπόριο με τους ανθρώπους της γης. Ο μύθος των Σιρήνων αναφέρεται σε εκείνον της νήσου των γυναικών, οι οποίες τραγουδούν για να γοητεύουν και περνούν τον καιρό τους χτενίζοντας τα μαλλιά τους με ένα χρυσό χτενάκι. Αυτές είναι τρομερά αξιαγάπητες αν το θελήσουν. Τελικά φτάνουν να αναγνωρίζουν στην αγκαλιά τους τους φτωχούς πνιγμένους ναυτικούς και να τους χτενίζουν τα μαλλιά τους. Άλλοτε μαζεύουν τους ναυτικούς στο άνδρο τους και τους φυλάνε κάτω από γυάλινες καμπάνες όπου ανασένουν φυσαλίδες από αέρα. Η τρυφερότητά τους είναι κτητική και γεμάτη αιμονή και δεν αφήνουν ποτέ πια τον άνδρα να απελευθερωθεί για να αναδυθεί. Από συμβολικής απόψεως η σιρήνα ψάρι επέζησε για μεγάλο διάστημα. Η μορφή της ποικίλει. Γενικά έχει μόνο μία ουρά, σαν κανονικό ψάρι. Αυτός είναι ο παλιότερος εικονογραφικός τύπος της σιρήνας. Συχνά όμως εμφανίζεται με διπλή ουρά και λένε πως αυτός ο τύπος με τις δύο ουρές είναι το αρχαιότερο γένος. Η σιρήνα αυτή με τη διπλή ουρά παρουσιάζεται σε πολλά θρησκευτικά γλυπτά. Το Σεν Πολ Δε Μοσόλ της Προβυγγίας, εκεί όπου έζησε ο Βαν Κόγκ, η σιρήνα είχε αποκτήσει μια σπήρα στην ουρά της. Αυτό είναι σπανιότατο χαρακτηριστικό που συνδέει τη σιρήνα με το γένος των γυναικών φιδιών. Άλλη μια φορά είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τη σιρήνα ψάρι από τη γυναίκα φίδι, τη μελουζίνη. Σύμφωνα με την άποψη των μοντέρνων ψυχαναλυτών, η σιρήνα είναι μια γυναίκα της οποίας η εξωτερική μορφή, το πάνω μέρος του σώματος, αντιστοιχεί σε εκείνο που ο άνδρας απαιτεί από την θηλυκή φύση να είναι μάνα, σύζυγος, αδελφή και κόρη. Αυτά τα τέρατα, οι σιρήνες, είναι όπως τα νομίσματα. Έχουν δύο όψεις. Μια καλή και μια ανάποδη. Κορώνα και γράμματα. Το όνομα της σιρήνας. Σιρήνα κατά τον Μεσαίωνα φέρνει το νου τη γαλήνη και το λυκόφως. Σέρα. Το βράδυ. Είναι η όμορφη κοπέλα που συναντάμε την ημέρα όταν γίνεται η γνωριμία και στο λυκόφως μας αποκαλύπτει το σαρκοβόρο άλλο της μισό που κρύβει μέσα στη. Αυτό είναι το πρόσωπο που προσπάθησαν να της δώσουν για πολλά χρόνια. Η σιρήνα είναι το τέρας το οποίο δημιούργησε ο μοναχικός άνθρωπος, ο οποίος ζει απομονωμένος όπως ο ναυτικός στη θάλασσα, γεμάτος έμονες εικόνες της γυναίκας. Με τη σιρήνα ο άνδρας στην αρχή νιώθει γοητευμένος, κατόπιν μπερδεμένος, έπειτα χαϊδεμένος και στο τέλος πνιγμένος. Η σιρήνα τελικά γοητεύει με όλη τη σημασία της λέξης.
Ο χριστιανισμός έκανε τη Σιρήνα το έμβλημα του δαιμονίου που αποπλανά τον άνδρα και τον σπρώχνει προς τις γήινες απολαύσεις. Στην αλχημική τέχνη η Σιρήνα χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό της ένωσης του θείου εν τη γενέση, που είναι ο δικός μας ηχθής, με τον κοινό υδράργυρο, που ονομάζεται Παρθένος. Στο φιλοσοφικό υδράργυρο ή άλλας της σοφίας, Mutus Libert. Την εραλδική συχνά δημιουργείται σύγχυση μεταξύ της Σιρήνας και της Μελουζίνης. Η Σιρέν των εμβλημάτων χτενίζει τα μαλλιά της με το αριστερό της χέρι, ενώ με το δεξί της χέρι κρατάει καθρέφτη στον οποίο καθρεφτίζεται. Η ουρά του ψαριού καμπυλώνεται προς τα αριστερά. Όταν παρουσιάζεται σε δεξαμενή, τότε πρόκειται για τη Μελουζίνη. Κάποια φορά η εραλδική Σιρήνα έχει δύο ουρές, τις οποίες κρατάει με κάθε της χέρι από τις δύο άκρες. Αυτή η Σιρήνα επελέγει από πολλούς τυπογράφους ο σύμβολο της γνώσης και του σημανισμού. Στο νησί του Ήλιου. Στο νησί αυτό κατοικούσε μια νηρίδα που δεν αναφέρεται το όνομά της. Αυτή έσμιγε με όποιον προσόρμιζε στο νησί, αλλά τον μεταμόρφωνε σε ψάρι και μετά τον έριχνε στη θάλασσα. Ο Ήλιος εξοργίστηκε με την Ηρυίδα και τη διέταξε να φύγει από το νησί. Αυτή συμφώνησε, αλλά παρακάλεσε να σταματήσει η συμφορά που είχε προκαλέσει. Και ο Ήλιος δέχτηκε την παράκλησή της. Λυπήθηκε τους ανθρώπους που τους είχε μεταμορφώσει σε ψάρια και τους ξανάκανε ανθρώπους. Και από αυτό το γένος των ιχθυοφάγων προέρχονται αυτοί που έφτασαν μέχρι την εποχή του Αλεξάνδρου. Όλα αυτά, ο νέαρχος λέει πως είναι ψεύτικα. Δεν επαινώ όμως τον ίδιο και τα επιχειρήματά του, γιατί είναι δύσκολο να αναθεωρήσει και να διαψεύσει κάποιος αυτές τις παλιές ιστορίες. Εμείς πάντως τα ταξίδια της φαντασίας μας, αν συναντήσουμε μια τέτοια θηλυκή θεότητα, ή την καλή, η κόρη του Μεγαλέξανδρου, ή την αδελφή του, τη Γοργόνα, και μας ρωτήσει αν ζει εκείνος ο μεγάλος ο αθάνατος, ας της πούμε ότι ζει για να μας